εσύ τι είσαι, Έλληνας. Ναι. Άσε ρε, φύγε από εδώ. Φύγε ρε, μου σε ρωτήσω. Είσαι Έλληνας, μασκητάς κιόλας. Μη σου βγάλω μαλλί. Ποινική δίωξη σε βάρος του Αλέξανδρου Πλωμαρίτη, πολιτευτή της Χρυσής Αυγής, άσκησε εισαγγελία πρωτοδικών για τα όσα είπε στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4. Θα τα έχουμε σαπούνια για τα αμάξια, σαπούνια να πούμε για τα πεζοδρόμια, συμφωνείτε κύριε Γιώργο. Θα φτιάχνουμε κτίρια να πούμε, κανένα λαμπατέρ θα φτιάξουμε με το δέρμα του, τα μαλλιά θα τα παίρνει ο Γιώργος να τα πουλάει στο μοναστηράκι να πούμε, να τα κάνουμε μπεκλέρι για ξένοι. Μιλώντας, Αλφα δίνει τη δική του εκδοχή και υποστηρίζει πως έπεσε θύμα υποκλοπής. Μας έκανε κάτι γελίες ερωτήσεις, δηλαδή του τύπου ας πούμε σκοτώνει η Χρυσή Αυγή. Τον είχαμε πάρει στο ψηλό και δεν κάναμε πλάκα. Ακούγεται να λέτε ότι θα τους κάνουμε σαπούνια. Ναι, τα είπα αυτά, αλλά τους κάναμε πλάκα. Ποιες φούρνες και βλακίες τώρα, αυτά είναι για πλάκα. Όσο και είναι ήδη πλάκας όμως είναι αρκετά βαρύ να το ακούει κάποιος. Δεν ξέρω τι κάνουν οι υποκλοπές, ότι είναι απατεώνες. Λοιπόν, αυτός εν πάση περιπτώσει έβγαλε χρήματα από τη δικιά μας την πλάκα. Ωστόσο όμως βγήκατε να λέτε κάποια πράγματα τα οποία σόκαραν όμως το Πανελλήνιο. Τα είπα, αλλά με κλειστή κάμερα. Αυτό είναι κακούργημα, κυρία μου. Γιατί είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τους φούρνους. Είναι πρωτόγονοι. Είναι μοιάσματα, είναι υπάνθρωποι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η ύπαρξή τους. Λοιπόν, αυτά είναι γελία. Ας πάνε όπου θέλουν. Θα γελάσουν και οι πέτρες Πανελληνίως. Του έχω κάνει μήνυση και σε αυτόν και στο κανάλι το Channel 4 το εγγλέζικο. Έχει πάει στην ανακριτρία και ακούσαν ότι δεν θέλουν να την προχωρήσουν και δεν βρίσκουν το πατρόνυμό του. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να έχει προσδιοριστεί. We'll be right back.